Δημοσιοποίησε τώρα κάποια στοιχεία Ελληνική Στατιστική Αρχή που επιβεβαιώνουν την στροφή των πολιτών μέσα στην περίοδο της πανδημίας στο διαδίκτυο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο και βέβαια αυξήθηκαν και οι περίφημες συναλλαγές επαφές μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Κατακόρυφη αύξηση στην πρόσβαση του διαδικτύου και από νοικοκυριά και από μέλη. Νοικοκυρίες και κύριοι. Το σχετικό γράφημα το οποίο δημοσιοποίησε είναι η Ελστάτ. Για το πρώτο τρίμηνο του 2021. Ακριβώς, 2021 από τα κρούσματα, θυμάστε, γινόταν πέρυσι, πρώτο τρίμηνο στα ύψη. Και ήμασταν και σε περίοδο καραντίνας. Ακριβώς, με περιοριστικά μέτρα. Πάμε στον υποστράτηγο από στρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας και πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Την καλησπέρα μας, κύριε Παπαπροδρόμου. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, καλησπέρα κυρία Μπούη και καλησπέρα στους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Ξέρετε, τονώθηκε η επαφή των Ελλήνων εν μέσω πανδημίας με το διαδίκτυο. Αυτό βέβαια κρύβει και κινδύνους η αλήθεια, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Να εστιάσουμε λίγο στο βασικό συμπέρασμα. Ήρθε πιο κοντά ο Έλληνας με το διαδίκτυο. Αυτή η έρευνα της Ελστάτ ακριβώς αυτό το πράγμα αναδεικνύει μια αύξηση στους δείκτες για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που μας βοηθούν έτσι να συμμετέχουμε στην συνδεδεμένη αυτή πραγματικότητα. Ωστόσο αυτή η αύξηση δεν σημαίνει ταυτόχρονα η αύξηση της χρήσης δεν σημαίνει και σωστή χρήση. Έτσι, αυτό να το πούμε γιατί η επόμενη μεγάλη πρόκληση μετά τη σύνδεση είναι εάν συνδυόμαστε σωστά με τον σωστό τρόπο και δεν πέφτουμε θύματα σωστά συμπεριφορών που μπορεί να μας βλάψουν. Θεωρείτε ότι υπήρχε υπερβολική, μάλλον κατάχρηση του διαδικτύου σε κάποιες περιπτώσεις που δεν ωφέλησε τους πολίτες, τους καταναλωτές, τους χρήστες του διαδικτύου? Και σε ποιους τομείς? Θα πρέπει και να πούμε καταρχήν ότι η Ελλάδα εκφράζει τον Ευρωπαϊκό Νότο. Ο Ευρωπαϊκός Νότος δυστυχώς το αποτυπώνει και η τελευταία έκθεση για το δίκτυο για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει απόκληση με τις χώρες του Βορρά. Η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες του Νότου, δυστυχώς είναι σε μια θέση όχι τόσο καλή. Μάλιστα, είμαστε στην 25η θέση. Μόλις βελτιώσαμε τη θέση από 26η στην 25η, παρόλα τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο στη χώρα μας να βελτιωθεί αυτή η εικόνα και φυσικά να έχουμε καλύτερο δίκτυο, καλύτερη θέση στον επόμενο δίκτυο για την επόμενη χρονιά, που για μένα το στόχος στρατηγικός για τη χώρα μας πρέπει να είναι η σύγκληση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον. Αναφορικά με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έχουν καταγραφεί κενά? Η άποψή μου είναι ότι γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια και ένα άλλο θέμα το οποίο γύρεται πέρα από τις πλατφόρμες που διευρύνονται και εμπλουτίζονται είναι η απόκτηση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Και ειδικότερα θα έλεγα η στοχευμένη απόκτηση και η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε πληθυσμιακές ομάδες συμπολιτών μας που χρειάζονται περισσότερο υποστήριξη και στήριξη πέρα από τα παιδιά και τους μαθητές που είναι δουλειά του σχολείου, της εκπαίδευσης η οποία και αυτή πρέπει να αλλάξει περιεχόμενο και να προσανατολιστεί στις απαιτήσεις των καιρών. Θεωρώ ότι η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Αυτό που έχει προσπαθεί η ελληνική πολιτεία να φτιάξει, αλλά εδώ θέλει επίσης στήριξη και υποστήριξη και από άλλους φορείς και όχι μόνο με τη στενή έννοια του κράτους. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας για να καταφέρουμε αυτό που λέγεται ψηφιακή σύγκληση. Έρχονται και τα Χριστούγεννα, έρχεται και η Πρωτοχρονιά. Ολοένα και περισσότεροι θα μπούμε να προχωρήσουμε σε αγορές μέσω του διαδικτύου, να κλείσουμε στρατηγέ με μια προτροπή, με μια συμβουλή στους τηλεθεατές μας που να εστιάσουμε, που να είμαστε προσεκτικοί. Ωραία, θα ξεκινήσω από την τελευταία ανάρτηση της Europol πριν από μερικά λεπτά κιόλας που εστιάζεται στις διαδικτυακές αγορές και κυρίως στο παιδικό παιχνίδι και όχι μόνο, να προσέξουμε. Δίνει μια έμφαση στα παιχνίδια που αυτό το καιρό αποτελούν ένα αντικείμενο ενδιαφέροντος για όλους τους καταναλωτές και που πολλές φορές το ζητούμε στις διαδικτυακές αγορές. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί και να ακολουθούμε τις οδηγίες που μας λένε. Να σας ευχαριστήσουμε βέβαια κύριε Παπαπροδρόμου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είμαστε προσεκτικοί, αυτό μας λέει ο στρατηγός για ακόμα μία φορά. Να τον καλησπερίσουμε από Κρήτη. Πάμε να